Έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Έχουν πάρει το πρωτάθλημα αίτητη. Και ήταν από τους πιο καταλυτικούς παράγοντες για να το πετύχει η ομάδα αυτό. Ένας σωματικός αρχηγός, παράδειγμα για πάρα πολλά παιδιά, για πάρα πολλούς ενεργεία ποδοσφαιριστές, με τη συμπεριφορά του, με την νοοτροπία του. Αν ήμουν ένα μικρό παιδί, θα είχα στο κινητό μου τη φωτογραφία του Βιερίνια. Έχουμε κοντά μας τον ποδοσφαιριστή που περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια, τον Αντελίνο Βιερίνια. Αντελίνο, καλώς ήρθες και πάλι στην Τούμπα. Καλώς σας βρήκα ξανά. Έχεις μετρήσει πόσες φορές έχει ακουστεί το όνομά σου σε μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ? Νομίζω τα τελευταία 5 χρόνια αρκετές φορές, αλλά με διαφορετικά προβλήματα και τέτοια δεν έγινα τη μεταγραφή και είμαι χαρούμενος που έφτασε στο σημείο που έγινα αυτό που ήθελα και εγώ και ήθελα και τη δείξη του. Με τον ΠΑΟΚ τι θέλεις να κερδίσεις? Όλα. Σκόπια. Αυτή είναι η στιγμή που αυτό το ρολό έφυγε από τα χέρια ενός φιλάθλου και έπεσε στον προπονητή του Ολυμπιακού, προκαλώντας αυτόν τον τραυματισμό κάτω από το μάτι. Και αυτή είναι η αντίδραση από τον Κέβιν Μιραλάς για το περιστατικό που είδαμε προηγουμένως. Για αυτό που έγινε, για αυτό που έγινε. Γιατί κανένας το ξέρει ότι έγινε στα αποδυτήρια από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε μέσα. Κανένας το ήξερε. Ότι πριν μπήκαμε μέσα, ο κύριος Μιραλάς έλεγε για το διαιτητής να προσέχετε. Γιατί να προσέχετε? Πριν μπήκα μέσα στο αγωνιστικό χώρο, πριν να μπεις μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Περιμέναμε μια μεγάλη συγγνώμη από τον ΠΑΟΚ για όσο συνέβησαν. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι αν θέλουν να γίνουν πραγματικά μεγάλη ομάδα, πρέπει να έχουν έναν ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Για το corner. Μπίσεσβαρ στην εκτέλεση. Το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα με τον Βαρέλα στο 90 λεπτό του αγώνα. We'll be right back.
Μαου Μαου. Στους Μαου Μαου. Η ΑΕΚ μπήκε μέσα να παίξει μπάλα και μπήκανε και το διακόψανε. Μόνο Μαου Μαου. Εμείς δείξαμε όλη τη σεζόν, αυτό που είπα πριν, όλη τόση σεζόν. Η δουλειά μας, το υδρότα μας, το αίμα μας πολλές φορές. Και να σε κλέβουν μέσα στο σπίτι σου ένα πράγματα που μας έλειπα ή μας λείπει πόσα τρώνε. Έχω μάθει εγώ σε όλους τους τελικούς που έχω πάει είναι ότι τους τελικούς δεν παίζουν, κερδίζουν. Ο Πέλκας απέναντι το πλεονέκτημα ο Μπορμπαλάν. Μπρίγιοβιτς, η πάσα αριστερά για τον Κάνιας. Νέο φάουλ. Στους Μαου Μαου. Στους Μαου Μαου. Προηγείται χάρη στον γκολ του Βιερίνια από το 65ο λεπτό.